Κύριε Μαρτσούκο, είστε εδώ στο Beach Soccer στην Πάτρα. Πώς βλέπετε τις εγκαταστάσεις και γενικά αν θεωρείτε ότι το άθλημα έχει, θα λέγαμε, προσβλέπει σε καλύτερες μέρες? Καταρχήν ευχαριστώ τα παιδιά για την βράβευση. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, διότι μια ομάδα ξεκίνησε, μια παρέα μάλλον, παιδιών, όλο αυτό το δημιούργημα που λέγεται Νάπολι Πατρών. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα το να είναι στο Σπύρο. Έτσι, από εκεί και πέρα, όσο για τις εγκαταστάσεις, δεν μπορώ να κρίνω, δεν είμαι ειδικός για να κρίνω. Πιστεύω ότι είναι καλές, πιστεύω ότι τα παιδιά να έχουν δίπλα του τον Δήμαρχο και τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τις εγκαταστάσεις και να τους βοηθάνε. Και θέλω να πω ότι εκτός από τους ανθρώπους εδώ, τους τοπικούς φορείς, πρέπει και η ΕΠΟ να είναι πάνω σε αυτή την ομάδα. Πρέπει και ο φίλος μου ο Άγγελος Δανίλη, ο οποίος είναι από εδώ και είναι και στην εξαγωγή της ΓΑΜΑ Εθνικής, να μπορούμε να βρούμε πόρους για να παίρνουν αυτά τα παιδιά, γιατί μας έχουν κάνει αρχαιοπρόσωπους σαν σύλλογο σε όλο τον κόσμο. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, η Νάπολι Πατρών στον κόσμο έχει την 6η, την 7η θέση. Είναι, τα οποία παιδιά παλεύουν με νύχη και με δόντια για να διατηρήσουν το άθλημα ζεστό και ζωντανό, έτσι. Γι' αυτό το λέω, οπότε πρέπει να βρεθούν πόροι και από την Ομοσπονδία και να έρθουν σε αυτή την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.